όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο στις διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την εξέδραση μιας λύσης αμοιβαία αποδεκτής στο ονοματολογικό. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική εδώ και δεκαετίες. Όπως γνωρίζετε, υπερασπιζόμαστε μία γραμμή η οποία έχει διαμορφωθεί σχεδόν δύο δεκαετίες και είναι κτήμα, θα έλεγα, της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων, όχι όλων, αλλά της πλειοψηφίας, θα έλεγα, των πολιτικών δυνάμεων και ιδίως όσων έχουν κατά καιρούς διαχειριστεί κρίσιμα εθνικά θέματα. Μας βαραίνει προφανώς η ευθύνη της συλλογικής συζήτησης, της συνεννόησης, διότι κάθε βήμα είναι κρίσιμο. Θέλουμε να έχουμε μία λύση η οποία θα αντέξει τον χρόνο, θα είναι βιώσιμη, ως εκ τούτου δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις και κυρίως υπερασπιζόμαστε σε κάθε της λεπτομέρεια τις βασικές πτυχές της εθνικής αυτής γραμμής, που δεν είναι άλλη από την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεχτής σύνθετης ονομασίας, η οποία όμως θα είναι για όλες τις χρήσεις, και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Πράγμα το οποίο βεβαίως προϋποθέτει και την συνταγματική αναθεώρηση, την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα οδηγήσει σε εγγυήσεις για την εξάλληψη κάθε μορφής αλληλοντισμού, ώστε να φύγουν τα εμπόδια ανάμεσα σε δύο γειτονικούς λαούς. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Νομίζω όμως ότι την διαχειριζόμαστε με ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο και θέλω να σας ενημερώσω, όπως θα ενημερώσω και ενημερώνω, είμαι ανοιχτό στην ειλικρινή και άμεση ενημέρωση όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, καθώς επαναλαμβάνω, θεωρώ πως σε κρίσιμα εθνικά θέματα είναι αναγκαίο να επιχειρείται, να επιδιώκεται η μέγιστη δύνατη συνεννόηση και συνένεση για να μπορέσουν όποιες λύσεις να αντέξουν στον χρόνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μου κάνετε. Πολύ μάλλον όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας όσο το δυνατόν περισσότερο κοινής θέσης από τα εθνικά μας θέματα, όπως είναι το θέμα της επίλυσης του ονόματος της γειτονικής μας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική αυτή η πρωτοβουλία όταν είναι γνωστό πως μπορεί οι πολιτικές δυνάμεις να έχουν τις διαφορές τους, οι οποίες είναι θεμητές, θα έλεγα φυσικές σε μια πραγματική δημοκρατία. Όμως τα μεγάλα μας θέματα, όπως είναι τα εθνικά μας θέματα, απαιτείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση, ακριβώς όπως είπατε, και για να αντέχουν στον χρόνο και γιατί με τον τρόπο αυτό, όταν η Ελλάδα έχει αυτή την ενότητα, είναι ακόμα πιο δυνατή σε διαπραγματευτικό επίπεδο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.